Για 16 χρόνια παρέμενε ένα στοιχειωμένο έγκλημα το διασημότερο τέτοιο στην ιστορία της ελληνικής εγκληματολογίας. Το τριπλό φωνικό της Θάσου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο τον Ιούνιο του 2001 παρέμενε ανεξιχνίαστο μετά την αθώωση του βασικού κατηγορούμενου σε πρώτου βαθμό το 2014. «Μαφιόζικη εκτέλεση με φόντο την πολεοδομία», έγραφαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μία ημέρα μετά την αποκάλυψη του μακελιού σε μία βίλα στην Καλλιράχη της Θάσου. Θύματα ήταν ο 48χρονος υπάλληλος της πολεοδομίας Καβάλας, Γιάννης Κουλούσης, ο 55χρονος υπάλληλος της τοπογραφικής υπηρεσίας Καβάλας, Γιώργος Χαλκίδης, και ο 49χρονος εργολάβος οικοδομών και στέλεχος τότε της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, Κυριάκος Αθανασάς. Ο πρώτος αστυνομικός έφτασε στη βίλα στις 2 τα ξημερώματα. Βρήκε το Γιάννη Κουλούση και το Γιώργο Χαλκίδη νεκρού στη βεράντα με 2 σφαίρες στο κεφάλι. Ο Κυριάκος Αθανασάς είχε ξεψυχήσει με 2 σφαίρες στην πλάτη και 1 στο κεφάλι στον ελαιώνα του εξοχικού, όπου πιθανώς κατευθύνθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Το συμβόλαιο θανάτου αφορούσε τους 2 πρώτους. Ο εκτελεστής είχε δώσει και στα 3 θύματά του χαριστική βολή. Βασικός ύποπτος ήταν εξ αρχής ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων Ανδρέας Χτενάς. Οι αρχές γνώριζαν εξ αρχής το κίνητρο του δράστη, ωστόσο δεν είχαν βρεθεί επαρκή στοιχεία εις βάρος του. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το κίνητρο ήταν η κατεδάφιση ενός αυθαίρετου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της συζύγου του Χτενά, το Μάιο του 2001, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα πριν από την τριπλή δολοφονία. Η απόφαση για την κατεδάφιση ελήφθη από τα 2 εκ των 3 θυμάτων της Θάσου. Βγάλανε πάλι την δικογραφία και καθιστήσανε εμένα μόνο ένοχο, απαλλάξανε την σύζυγό μου, τον γιο μου και τον Μαγκαφίνη, ο οποίος ήταν πακέτο και αυτός με εμάς συγκατηγορούμενος για τους φόνους, και με τα σαθρά επιχειρήματα ότι υπήρχε ένα κλειδί, το γνωστό που ξέρετε, πριν από περίπου ένα μήνα 20 μέρες ταυτοποιήθηκε επιτέλους μετά από 8 χρόνια και 17 αιτήσεις μας. Ταυτοποιήθηκε ότι το κλειδί αυτό που βρέθηκε στη θηρίδα μου ήταν δικού μου αυτοκινήτου και όχι ενός από τους σκοτωμένους, και επίσης αλλάξανε και 2 καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι καταθέτουν ότι ναι, τότε είδαμε, τότε είπα ότι αυτό σκότωσε στη σύζυγο του ενός νεκρού. Ναι, εγώ τον είδα στο μπαλκόνι, αλλά τότε δεν το είπα γιατί ήμουν μικρός και άπειρος. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 27 Ιουλίου του 2002, δολοφονείται με παρόμοιο τρόπο ο επιχειρηματίας Γιώργος Σιδηρόπουλος στην Καβάλα. Οι δράστες είχαν αρπάξει με τη βία το θύμα τους, τον είχαν δέσει χειροπόδαρα και τον είχαν βάλει μέσα στα πορπαγκάζ αυτοκινήτου προκειμένου να τον τσιμεντώσουν και να τον πετάξουν στη θαλάσσια περιοχή Καλαμίτσας Καβάλας. Χάρη στην ιδιαίτερη σωματική δύναμή του, το υποψήφιο θύμα είχε καταφέρει να λυθεί, να άνοιξει το πορτπαγκάζ και να προσπαθήσει να διαφύγει. Ο δράστης, ωστόσο, τον καταδίωξε και τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες. Βασικός ύποπτος και για αυτή τη δολοφονία ήταν ο Χτενάς, συνέτερος τότε του Σιδηρόπουλου, με τον οποίο εφαίρετο να είχαν τσακωθεί την προηγούμενη ημέρα και να είχαν δώσει ραντεβού την επόμενη. Ακούγεται ότι υπάρχουν νέα στοιχεία ή έχουν δεθεί ακόμη περισσότερο τα παλιά στοιχεία που σε ενεχοποιούν για το τριπλό φωνικό της Θάσου αλλά και για την δολοφονία του Σιδηρόπουλου. Υφίσταται κάτι τέτοιο? Ωραία. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο κατηγορητήριο που υπήρχε από το 2000. Το βούλευμα αυτό το γνωστό που βγήκε... Το βούλευμα, λέω, αυτό το γνωστό που κυκλοφόρησε... Ναι. Το γνωστό το βούλευμα που αρνήθηκα το 2011 να το υπογράψω. Και είπα, προφυλακίστε με, αν έχετε στοιχεία να με προφυλακίσετε. Και τότε η εισαγγελέας και ειδικά ο ανακριτής μου λέει τις βλακίες. Από την εξέταση των βολιδίων και των καλύκων του πιστολιού που χρησιμοποιήθηκε στην τριπλή δολοφονία της Θάσου και αυτών της δολοφονίας Καβάλα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προέκυψε ότι ήταν το ίδιο όπλο. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι η βαλιστική, λέει, χωρίς να βρεθεί βεβαίως όπλο, των δολοφονιών ή ενός από τα θύματα της Θάσου με το Σιδηρόπουλο ήταν ίδια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Από ό,τι γράφουν μέσα, ήξης αφήξης είναι, αλλά με ό,τι με ενδιαφέρει ούτε με νοιάζει. Από το 2001 είναι αυτό. Μάλιστα. Καλώς. Κατάλαβες. Καλώς. Το θέμα είναι ότι εγώ παραβίασα κατά αυτούς 3 μήνες παρών και με εγκλήσανε μέσα. Το 2014 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Ξάνθης τον κρίνει
αθώο για τις δολοφονίες λόγω αμφιβολιών. Όπως είδατε, μετά από μία διαδικασία 4 ημερών, όπου παρήλασαν 82 μάρτυρες, διαπιστώσαμε λοιπόν αυτές τις μέρες ότι δεν υπήρξε κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Πράγμα το οποίο το δώσαμε και το κατάλαβε το δικαστήριο και ειδικότερα η ένορκη. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε στην αθώωση του κατηγορουμένου. Μία ακόμη καταδίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σπάει τους όρους αποφυλάκησής του και επιστρέφει στις φυλακές για τις ληστείες. Εκτείει την ποινή του και από τότε παραμένει άφαντος. Μετά την καταδίκη του, η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, ενώ ένταλμα είχε εκδώσει και η Ίντερπολ. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι συνελήφθη σε πόλη της Βουλγαρίας ο καβαλιώτης επιχειρηματίας Ανδρέας Κτενάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αστυνομία αναζητούσε με άκρα μυστικότητα εδώ και καιρό τον Ανδρέα Κτενά στα Βαλκάνια, έχοντας συλλέξει τις ανάλογες πληροφορίες και καταφέρει να φέρει εις πέρα στην αποστολή σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές. Ο συλληφθής αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα για να ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία.